Μάρωνε γιατί η κυβέρνηση λέει επιστρέφει μέρος του πλεονάσματος. Πρόκειται για προκλητική κοροϊδία. Πήρατε επί 4 χρόνια 70 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ από τις τσέπες μισθωτών, συνταξιούχων, ανέργων, αγροτών, μικρομεσαίων με την υπερφορολόγηση και τους επιστρέφετε δίκην προεκλογικού επιδόματος προς αναποφάσεις τους το μισό δις. Είναι ο ορισμός της λέξης ψίχουλα. Όσο για τα περί σκληρής διαπραγμάτευσης δήθεν με την Τρόικα, τα αποδομεί η ίδια η επιστολή παρέτησης του κυρίου Χαρακόπουλου, που δείχνει ότι ήταν μια κοροϊδία αυτή η δήθεν διαπραγμάτευση. Μια συμπαιγνία κυβέρνησης Τρόικα να περάσουν όσα βάλατε σε αυτό το νομοσχέδιο Μαμούθ πριν τις εκλογές και τα υπόλοιπα να πάνε για μετά τις εκλογές, για να αποφύγετε και την πλήρη συντριβή η Νέα Δημοκρατία και την εξαφάνιση το ΠΑΣΟΚ, το νέο μνημόνιο δηλαδή, που απλώς θα το βαφτίσετε αλλιώς. Γιατί φέρνετε σαν τον κλέφτη με διαδικασίες κατεπήγοντος ένα τούβλο 800 σελίδων? Γιατί έχετε μέσα εδώ διατάξεις πονηρές και ύποπτες, όπως η επιστροφή σε ιδιώτες μέσω ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank. Και γίνομαι συγκεκριμένος. Ο ελληνικός λαός, επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος, αγόρασε τη μετοχή της Eurobank 1,25 ευρώ και πέρασε στο τάφχη σίγμα. Σήμερα η μετοχή αυτή διαπραγματεύεται περίπου στο μισό ευρώ. Και με το νομοσχέδιό σας, αν το ψηφίσετε, θα έχετε τη δυνατότητα να την πουλήσετε αυτή τη μετοχή μέσω της ανακεφαλαιοποίησης ακόμη και κάτω από 0,40 ευρώ. Κάτω και από το 1/3 της τιμής που την αγόρασε με το αίμα του ελληνικός λαός. Και επειδή αυτό είναι σκάνδαλο και επειδή αυτό μυρίζει άσχημα, δίνεται και ποινική ασυλία σε αυτούς που θα το κάνουν στη δίκη του τάφχη σίγμα. Και έρχονται ακόμη και ο κύριος Αλμούνια στις 14 Τρίτου, ακόμη και η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στις 15 Τρίτου, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, συνεταίροι σας είναι, στην ίδια γραμμή κινούνται, και διατυπώνουν σαφείς ενστάσεις και κρατούν σαφείς αποστάσεις από τη δυνατότητά σας να πουλήσετε μπυρ παρά, κοψοχρονιά, πολύ παρακάτω από ό,τι αγοράσατε, στο 1/3 της τιμής. Γιατί δεν δίνετε σήμερα στη δημοσιότητα επιστολές που τις έχετε πάρει εδώ και 15 μέρες, για να δούμε αν αυτό που λέω είναι αλήθεια ή όχι? Σήμερα, τώρα, να δοθούν στη δημοσιότητα και η επιστολή Αλμούνια προς τον κύριο Στουρνάρα και το mail της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού DG.com προς τη διοίκηση του τάφχη σίγμα. Κατά τα άλλα, αυτό το δεν προλαβαίνω να διαβάσω, αλλά ψηφίζω για να σώσω τη χώρα, που το πρωτοείπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης, φαίνεται ότι γίνει σχολή. Τα ακούω στους διαδρόμους εδώ και πολλή ώρα. Και το είδα και σε αυτήν την δήλωση Χαρακόπουλου, παρετούμε δια τη διαφωνώ πλήρως από την κυβέρνηση με τη ρύθμιση για το γάλα, αλλά την ψηφίζω. Αυτό είναι για Όσκαρ. Και κάτι ακόμη. Άκουσα τον κύριο Στουρνάρα να μας λέει ελάτε να συζητήσουμε, να αναζητήσουμε συνενέσεις. Μα ποιον κοροϊδεύετε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης? Φέρνετε ένα νομοσχέδιο τούβλο, πιο πολύ και από τα βιβλία που κρατούσε ο κύριος Γεωργιάδης όταν έκανε τη δουλειά που έκανε, και δεν τον ψέχω γι' αυτό, και έλεγε παραγγείλτε τώρα. Φέρνετε ένα τέτοιο τούβλο τώρα, και λέτε, ελάτε να συνενέσουμε, ελάτε να συζητήσουμε. Εξευτελίζετε το κοινοβούλιο, εξευτελίζετε κάθε έννοια δημοκρατίας, εξευτελίζετε κάθε έννοια διαλόγου και ζητάτε συνενέσεις. Ακόμη και για αυτούς τους αντάρτες για το γάλα, που εύχομαι να μην αποδειχθούν αντάρτες γάλακτος κατά το σοκολάτες γάλακτος, φροντίσατε να βάλετε αυτό τη ρύθμιση μαζί και με άλλες
στο άρθρο περί διανομής πλεονάσματος, έτσι ώστε στα επιχειρήματα ψηφίζω με το ψιστόλι στον κρόταφο, ψηφίζω για τελευταία φορά, τώρα να έχουμε το επιχείρημα ψηφίζω για να μην χάσουμε τη διανομή του πλεονάσματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας απαντήσει ο λαός στην κάλπη και ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε αυτόν τον κατήφορο για το λαό και τη χώρα είναι μια μεγάλη και καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην κάλπη του Μαΐου που θα επιταχύνει τις εξελίξεις για νέα πλειοψηφία και νέα κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο